Θα παραμείνουμε για εντελώς όμως διαφορετική θεματολογία. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Μίλτο Κύρικο, ο ευρωβουλευτής του Ποταμίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω αν φτάνουν τα νέα γρήγορα εκεί στις Βρυξέλλες, τα νέα που αφορούν εδώ τα όσα συμβαίνουν σε εμάς. Στις πολιτικές εξελίξεις μετά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Προφανώς θα έχετε δει την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από αυτά τα επίμαχα SMS που έχουν φύγει, δεν έχουν φύγει, δεν ξέρουμε, από το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά τέλος πάντων ήδη υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Και ένα κομμάτι τους, ένα σημείο τους αφορά και το κόμμα σας, γιατί υπήρχε μια υποσημείωση ή μια οδηγία, αν θέλετε, προς τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Να ξέρετε ότι η αντίπαλή μας έλεγε αυτό το SMS είναι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ο Σταύρος μας στηρίζει, προφανώς αναφερόμενος στο Σταύρο Θεοδωράκη. Φαντάζομαι και εγώ πως αυτός ήταν ο Σταύρος. Σας ξέφυγε όμως κάτι. Αντίπαλοι μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Είναι λίγο χοντροκομμένο και λίγο ανόητο. Δεν ξέρω αν όντως υπήρξε αυτή η κατεύθυνση. Αν υπήρξε, όποιος την έγραψε είναι εντελώς εκτός χρόνου και τόπου. Αν δεν υπήρξε, είναι ένα τόπιμα της εφημερίδας. Και θα έπρεπε, ας πούμε, οι δημοσιογράφοι, συνάδελφοί τους, να έχουν και μια κριτική ματιά απέναντι σε αυτό. Αλλά αν υποθέσουμε ότι ήταν πραγματικό ή επειδή πραγματικά τα κόμματα κατά καιρούς δίνουν στους βουλευτές τους τις απόψεις γραμμένες, ώστε να τις μεταφέρουν στη τηλεόραση. Εμένα αφενός δεν μ' άρεσε η αντίδραση του Σταύρου που βγήκε απολογόμενος και είπε «Να, εγώ στηρίζω τον Τσίπρα που έχω πει αυτό και αυτό». Και πραγματικά αυτά που έχει πει το ποτάμι τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο, μόνο υποστήριξη για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ήταν τελείως επικριτικό για αυτά που πήγανε στραβά και για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η κατάσταση των πυρκαγιών. Αλλά τώρα να βγαίνει ένας αρχηγός κόμματος και να απολογείται λέγοντας «Μα κοιτάξτε εγώ τι έχω πει», δεν είναι και πολύ κομψό. Αφήνουμε τα των δημοσιογράφων στο Δήμο και τα σκανδαλάκια στα σκανδαλάκια, σαν να βγει να πει κάποιος για τον Καρανίκα και το tweet του. Και συγκεντρωθούμε στην ουσία του πράγματος. Η κυβέρνηση είναι απομονωμένη. ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα, είναι απομονωμένος. Και αυτή τη στιγμή και στη ζήτηση για τον ανασχηματισμό φαίνεται αυτό ακριβώς το πράγμα. Αλλά μην ξεχνάμε τον περίφημο ανασχηματισμό Σαμαρά. Δεν έσωσε την παρτίδα. Την έκανε χειρότερη κατά τη γνώμη μου, διότι οδήγησε σε εκτροχιασμό την υλοποίηση του μνημονίου που ακόμα τότε έτρεχε. Ναι. Αλλά και ένας τέτοιος ανασχηματισμός που άλλαξε, που ήταν πιο ριζικός, γιατί μπήκε η λαϊκή δεξιά στο παιχνίδι που θα έσωζε την παρτίδα και κατακριμνίστηκε φυσικά η κυβέρνηση. Κυβερνήσεις με άλλους τρόπους κατακτούν αυτά που έχουν χάσει ή προχωράνε σε εκλογές και τις χάνουν. Ναι. Δεν είναι ένας ανασχηματισμός, με ένα μαγικό ραβδί θα σωθούν τα πράγματα. Άρα, κατά την άποψή σας, ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν έπρεπε να αντιδράσει στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο, όχι. Από εκεί και πέρα, ο πολιτικός του λόγος είναι ξεκάθαρος. Έχει πει το ποτάμι, ακόμα και αν οι ΑΝΕΛ, όπως έχουν δηλώσει, θα φύγουν πριν έρθει η συμφωνία για τον Πρεσπών στη Βουλή. Ναι. Θα προχωρήσουμε σε εκλογές. Το ποτάμι έχει δηλώσει δεν στηρίζει αυτή την κυβέρνηση αν φύγει το δεκανίκι των ΑΝΕΛ. Είναι τόσο καθαρό που δεν επιδέχεται καμία. Ναι. Γι' αυτό λέω πως δεν χρειάζεται τώρα, να ασχολείται και μικροπολιτικά. Κύριε Κύρκο, μιας και αναφέρεστε στους ΑΝΕΛ, φεύγοντας οι ΑΝΕΛ, πες ότι φύγουν αύριο, λέω εγώ τώρα. Δεν φεύγουν. Ένα ενδεχόμενο. Ναι. Δεν φεύγουν. Λέμε, το έχουν δηλώσει ότι. Ναι. Πες ότι φεύγουν. Το έργο τους πρέπει να ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να αναζητηθεί μια εναλλακτική πλειοψηφία, ίσως στη Βουλή. Και υπάρχουν και κάποιες αναλύσεις κατά το προηγούμενο διάστημα, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση, οι οποίες αναλύσεις αυτές προέβλεπαν μια πορεία από εδώ και στο εξής του ΣΥΡΙΖΑ, μια μετάλλαξη από το ριζοσπαστικό της αριστεράς σε κάτι πιο σοσιαλδημοκρατικό. Κάτι πιο κεντρό και όλα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάρτηση του στενότατου συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κυρίου Καρανίκα, βλέπετε εσείς να υπάρχει μια τέτοια πορεία ή μια θέληση προς μια τέτοια κατεύθυνση από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ? Αλίμονο, αν η ανάρτηση του κυρίου Καρανίκα απεικόνιζε την κατάσταση που υπάρχει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα έπρεπε πραγματικά πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί μέσα να αυτοκτονήσουν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στο κέντρο της εξουσίας. Είναι στενότατο σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Είναι στενός σύμβουλος και δεν υποτιμήσω, να υποβαθμίσω καθόλου το ρόλο που παίζει ο κύριος Καρανίκας στον Πρωθυπουργό και θα ήμουν ευτυχής κάποια μέρα να μου τον εξηγούσε κιόλας, γιατί εγώ δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αλλά ας δούμε την ερώτηση όπως πολύ σωστά τη θέσατε. Μετεξελίσσεται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα? Δεν θα φανεί από τη στιγμή που θα φύγουν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση μια πορεία η οποία, αν γίνεται, παίρνει χρόνο. Και αν γίνεται, δείχνει παραδείγματα πρακτικής πολιτικής. Αυτό που διαφέρει, ας πούμε, η ριζοσπαστική αριστερά από την σοσιαλδημοκρατική είναι ότι η ριζοσπαστική αρέσκεται στα λόγια.
οράματα, προγράμματα Θεσσαλονίκης, υποσχέσεις πάρα πολλές. Η σοσιαλδημοκρατία ακριβώς επειδή υπήρξε και κυβέρνηση και υπάρχει κυβέρνηση ακόμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αναγκαστικά είναι πιο πολύ κοντά στο ρεαλισμό. Από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει τα βήματα. Θυμόσαστε, οι φιέστες για το Ζάπιο και την, για το κλείσιμο των μνημονίων ακυρώθηκαν με την καταστροφή στο μάτι. Ήμασταν έτοιμοι να ζητοκραυγάσουμε το χρυσό μετάλλιο των μνημονίων, που δεν ήταν καν χρυσό, ήταν το 8ο στη σειρά. Ήμασταν οι τελευταίοι όλων των μνημονίων, δεν πειράζει, και 8ο οι νικητές είναι. Δεν έχουμε καταλάβει, η κυβέρνηση λοιπόν δεν έχει καταλάβει ακόμα ότι η στροφή αυτή που πραγματικά πρέπει ένα μέρος της αριστεράς, δεν μπορεί όλο, δεν μπορεί ο κύριος Πολάκης αύριο να δηλώσει ως δημοκράτης, δεν μπορούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχουν, ας πούμε, δεν έχουν αλλάξει αυτά που έπρεπε να αλλάξουν στην παιδεία, στη δημόσια διοίκηση, στην υγεία. Δεν μπορεί αυτή ξαφνικά να δηλώσει στους σοσιαλδημοκράτες. Αυτή η αλλαγή, αν έρθει, θα έρθει μετά από εκλογές, μετά από ήττες και μετά από μεγάλη συζήτηση και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Και πιθανές συμμαχίες, έτσι, γιατί φαντάζομαι ότι είναι πια. Οι συμμαχίες είναι αποτέλεσμα της διαμόρφωσης των δυνάμεων. Όπως ξέρετε, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν όταν γίνουν. Κατά πάσα πιθανότητα, όπως και οι προηγούμενες, δεν δώσανε αυτοδυναμία. Άρα το θέμα των συνεργασιών είναι στο τραπέζι. Ναι. Αλλά αυτό που λέμε εμείς πάντα, αν περιμένουμε την επαύριο των εκλογών να δούμε τι συμμαχίες μπορεί να γίνουν, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γιατί τότε που ο χρόνος γυρνάει, το ρολόι τρέχει, η μόνη συμμαχία μπορεί να γίνει είναι αυτή που προσφέρει 151. Αυτή στιγμή, όχι, όχι, δεν λέω πρόθυμοι να συνεργαστούν με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέω ευρύτεροι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε μια συζήτηση. Γιατί άμα κοιτάξει κανείς τα προγράμματα των κομμάτων, δεν μπορεί να δει καθαρά ποιο είναι το 1, 2, 3 που θα κάνει οποιοδήποτε κόμμα. Και αυτό θα ήταν κάτι που θα αντιμετώπιζε και το πρόβλημα του Μητσοτάκη, ο οποίος δεν πείθει ότι αυτός θα μπορούσε να πει: αυτά είναι τα 5 που θα κάνω τις πρώτες 100 μέρες, αυτά είναι τα 10 που θα κάνω τις πρώτες 365, και αν δεν τα κάνω θα παραιτηθώ. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο μπορεί να δώσει στο λόγο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας τη βαρύτητα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή και με τις παλινοδίες με το εθνικιστικό δεν έχει καταφέρει. Η δέσμευση ότι είμαι ένας διαφορετικός πολιτικός. Δεν έχω προγράμματα Θεσσαλονίκης. Αυτά θα κάνω στον ένα χρόνο. Και αν δεν τα κάνω, θα παραιτηθώ. Αυτό το θα παραιτηθώ είναι που θα οδηγούσε την ελληνική κοινωνία να κάνει μια επιλογή. Και δεν λέω μόνο το Μητσοτάκη, λέω τον επόμενο που θα κατέβει στον εκλογικό στίβο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κύριε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας.